Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και πυροβολισμούς είχαμε το πρωί στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου. Στη διάρκεια της καταδίωξης, γυναίκα αστυνομικός πυροβόλησε έναν 30χρονο σε σημασμένο για ληστείες. Σύμφωνα με την αστυνομία, κακοποιοί χρησιμοποιούν τη φοιτητική εστία ως ορμητήριο για ληστείες αλλά και διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό είναι το δωμάτιο που ήταν υποκατάληψη από τους εγκληματίες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι εικόνες ντοκουμέντο από το κτίριο που πραγματοποίησαν έφοδο η αστυνομική παρουσία εισαγγελέα από χώρους φιλοξενίας φοιτητών που μετέτρεψαν σε ορμητήριό τους σκληροί κακοποιοί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Εδώ φέρεται ότι έμενε και ο 30χρονος καταζητούμενος που επιτέθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελλάς σε 35χρονη ανθυπαστινόμο έξω από κτίριο της Πολυτεχνιούπολης. Η αστυνομικός αντέδρασε και πυροβόλησε τον 30χρονο, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα. Ξεκίνησε η αστυνομία να πυροβολάει μέσα στους χώρους στους οποίους κάνουμε μάθημα και δίνουμε την εξεταστική μας. Είχαμε καταγγείλει χρόνια τώρα διάφορα κυκλώματα και ποινικά. Σε πολλά από αυτά οι κλειδαριές ήταν ήδη σπασμένες από τους εγκληματίες και βρέθηκαν σε αρκετά άσχημη κατάσταση. Ο 30χρονος τραυματίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επιτέθηκε με κατσαβίδι. Κατάγεται από την Αλβανία, είναι σεσημασμένος και σε βάρος του εκκρεμούσαν 4 εντάλματα σύλληψης για ληστείες, όπλα και ναρκωτικά. Τα πανεπιστήμια μας είναι για τους φοιτητές. Δεν είναι για σεσημασμένους κακοποιούς και εγκληματίες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι πιθανό να διέμενε παράνομα σε χώρο της εστίας μαζί με τη μητέρα του, εκμεταλλευόμενος το άσυλο για να κρύβεται μετά από εγκληματικές ενέργειες. Αφού είχαν απέναντι ένα τέτοιο κακοποιό, θα έπρεπε να ήταν άλλο το σχέδιο και όχι να έχουν μία αστυνομικό μόνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν και αυτός, όταν σύμφωνα με πληροφορίες είχε ένα κατσαβίδι, όπως λέτε, οι 5 πυροβολισμοί δικαιολογούνται. Όλες οι πόρτες πεσμένες, φοιτήτρια που μένει μέσα. Αντίκριση αυτό. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 22 συλλήψεις, 13 συνελήφθησαν στη φοιτητική εστία που λειτουργούσε ως ορμητήριο και καταφύγιο και 9 σε κοντινά διαμερίσματα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ξεχωρίζει νεαρή δόκιμος αστυνομικός που υπηρετεί στο τμήμα Ζωγράφου. Αυτό που ερευνάτε τώρα είναι ο βαθμός εμπλοκής και ο ρόλος της δόκιμης αστυνομικού. Θέλουν να δουν αν λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης και ενημένωνε για τις κινήσεις της αστυνομίας.